Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τηλεοπτική συχνότητα της ΕΡΤ3. Σήμερα σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Χαρά και τιμή. Βέβαια, είναι λίγο δυσδιάκριτη ποιος φιλοξενεί ποιον, εμείς εσάς στη Θεσσαλονίκη και εσείς στο γραφείο σας στην Θεσσαλονίκη. Με μία έννοια έγινε και ο Πρωθυπουργός μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης με αυτό το γραφείο εδώ. Νομίζω ότι καταρχάς θέλω να πω ότι είναι δική μου τιμή και χαρά που είμαι στην ΕΡΤ3 μετά από πολύ αρκετά, καιρό. Ναι. Μετά από πολύ καιρό. Νομίζω ότι η τελευταία μου παρουσία ήταν στην ΕΡΤ3 την περίοδο που είχε γίνει παράνομη η ΕΡΤ3 και εξέπεμπε στην παρανομία. Και να πω ότι είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά που είναι η πρώτη μου συνέντευξη σε αυτό εδώ το γραφείο που έχει γίνει ένας θεσμός που πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα αποδεικνύει ότι είναι ουσιαστικός θεσμός για την πόλη και για τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα ήταν και μια απορία μου, κύριε Πρόεδρε. Αν είναι μόνο συμβολισμός, θα αναφερθούμε αναλυτικά και στις δράσεις αυτού του γραφείου. Αν είναι μόνο συμβολισμός ή συνοδεύεται και από ουσία, από παρεμβάσεις που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών, όχι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική πόλη. 1,5 εκατομμύριο κόσμος ζει ευρύτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τον ένα αυτό χρόνο που λειτουργεί αυτό το γραφείο έχει αλλάξει η ατζέντα των θεμάτων που βρίσκονται στο προσκήνιο σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την κεντρική εξουσία, με την παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και των Υπουργών, ήταν περίπου ένα πανηγύρι. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης βεβαίως και του Αγίου Δημητρίου, η παρέλαση. Μια πολιτική εκδρομή, δηλαδή. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι μια πόλη που δεν πρέπει να διεκδικεί απλά το να είναι η συμπρωτεύουσα, που αυτό, αν θέλετε, και την προσωπική μου έτσι εκτίμηση συμπαρασύρει και έναν άγωνο ανταγωνισμό. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να διεκδικήσει αυτό που της αξίζει, δηλαδή να είναι η πρωτεύουσα της βαλκανικής συνεργασίας. Η πρωτεύουσα, το μεγαλύτερο θα έλεγα λιμάνι, μια εξαιρετικά σημαντική πόλη ολόκληρης Βαλκανικής. Η Θεσσαλονίκη είναι ο κεντρικός κόμβος που μπορεί να συνδέσει το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο, με την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τις πρώην χώρες της Γιουγκοσλαβίας και την κεντρική Ευρώπη. Υπ' αυτή την έννοια, η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές δυνατότητες αναξιοποίητες. Όταν όμως εγώ λέω ότι αλλάξαμε την ατζέντα της συζήτησης για τη Θεσσαλονίκη, εννοώ ότι βάλαμε στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν, κατά την εκτίμησή μου, τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν εδώ. Αναδείξαμε το κρίσιμο θέμα για τους Θεσσαλονικιούς, που είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων. Η Θεσσαλονίκη έχει δυστυχώς τον μικρότερο καταναλογία αριθμό πρασίνου ανακάτοικο. Είναι από όλες τις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 2,43 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν διψάει για ελεύθερο χώρο και για πράσινο. Έχει βεβαίως αυτή την μοναδική ομορφιά του παραλιακού μετόπου, αυτό το εξαιρετικό μέτωπο στη θάλασσα. Εν τούτης όμως, το πρώτο πράγμα που επιχειρήσαμε ήταν να βρούμε τον τρόπο να αποδώσουμε στους δημότες του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ελεύθερους χώρους. Και αυτό κάναμε τόσο με την παραχώρηση του παλιού στρατοπέδου Παύλου Μελά, όπου ευελπιστούμε να γίνει σύντομα ένα μητροπολιτικό πάρκο ανάσας για τους Θεσσαλονικείς, όσο και με το στρατόπεδο Κόδρα, που προχωράμε την διαδικασία παραχώρησης στις δημοτικές αρχές. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε. Αλλά, για να πω και τα άλλα δύο, πολύ σημαντική θεωρώ ότι είναι η παρέμβαση ανάπλασης εκεί όπου θα γίνει το Μουσείο Ολοκαυτώματος, αλλά και η συνολικότερη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Θεσσαλονίκη, όπως και οι υπόλοιπες πόλεις στην Ελλάδα, η χώρα συνολικά διψά και για άλλα πράγματα, για ποιότητα ζωής, για αποτελεσματικές λύσεις και παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ατζέντα δεν περιλαμβάνει μόνο αυτά.
Και νομίζω ότι αν θα το μου πρώτο επιτρέψετε πράγμα να προσθέσω, που φέραμε στο προσπιστή... Ναι, πείτε μου. Διακόπτοντάς σας το εξής, ότι αυτή η πόλη ζητάει και ένα αεροδρόμιο λειτουργικό, για παράδειγμα, ζητά συγκοινωνίες, ζητούσε το μετρό. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το πιστώσουμε ότι επανεκκινήθηκε και ολοκληρώνεται. Θα έχετε ακούσει κι εσείς και εμάς να το λέμε, ναι, ότι πρόκειται για το ανέκδοτο της πόλης. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα πρώτο, ελεύθεροι χώροι που παραδίδονται στις δημοτικές αρχές προς χρήση ελεύθερη όλων των πολιτών. Δεύτερο, υποδομές. Πολύ κρίσιμο θέμα. Και τρίτον, και σημαντικότατο κατά την άποψή μου, η αναβάθμιση της δυτικής πλευράς της πόλης, των δυτικών συνοικιών. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αναφερθήκατε στο μετρό. Είχε γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο το μετρό για τη Θεσσαλονίκη και τους Θεσσαλονικείς. Εμείς καταφέραμε μέσα σε 2,5 χρόνια να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να κάνουμε ό,τι δεν είχε γίνει σε 12 χρόνια. Από το 2004 ως το 2016, σε 12 χρόνια είχε προχωρήσει περίπου το 40% της υλοποίησης των έργων. Και στα 2 τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει το 60%. Είμαστε στην ευτυχή και στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι σε 2 χρόνια από τώρα, το 2020 ουσιαστικά θα τεθεί σε λειτουργία κανονικά το μετρό, αλλά ήδη έχουν ανοιχθεί οι διπλές σύραγγες. Σε λίγο ξεκινάει η διαδικασία για να μπει το τροχαίο υλικό. Το μετρό δηλαδή γίνεται μια πραγματικότητα. Η υπόθεση με τα αρχεία διευθετήθηκε. Άρα. Μια σειρά από κολλήματα και γραφειοκρατικά και ουσιαστικά και χρηματοδοτικά ξεπεράστηκαν και ό,τι δεν έγινε σε 15 χρόνια, στο πω εγώ, έγινε τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι βεβαίως όχι μόνο το μετρό όμως, είναι, θα έλεγα και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βεβαίως και με τον τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε σε μια σύμβαση παραχώρησης η οποία αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες μέρες, αποκτά μια εξαιρετικά σημαντική αναπτυξιακή δυναμική για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται επενδύσεις μέχρι το 2021 ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Είναι η συνδροδρομική Εγνατία, η συμφωνία την οποία υπέγραψα στην Καβάλα με τον Βούλγαρο ομολογό μου, που είναι ένα έργο πνοής συνολικά για τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Βόρεια Ελλάδα, όπου αναβαθμίζει τα 3 μεγάλα λιμάνια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, και με τη σιδηροδρομική διασύνδεση, τον εξυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής και την επέκταση από Αλεξανδρούπολη, Μπουργκάς, Βάρνα, Ρουσέ, το λιμάνι το βουλγαρικό, το πόλη βουλγαρική στις όχθες του Βου Τούναβη, αλλά και προς το Βουκουρέστι, πλέον συνδέουμε το Αιγαίο με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, με τον Δούναβη και με την ολόκληρη τη Βαλκανική και με τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ταυτόχρονα, αναφερθήκατε εσείς στο αεροδρόμιο. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για ένα διάστημα. Το χρησιμοποιείτε εσείς ο ίδιος πολύ συχνά. Για ένα διάστημα λίγων μηνών θα υπάρξει μια σχετική ταλαιπωρία για τους πολίτες, αλλά θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη το Μάρτιο, που θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στη Βαλκανική, το οποίο θα μπορεί να αποτελεί έναν πολύ ουσιαστικό συγκοινωνιακό κόμβο για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει τη θέση και τη δυναμική που της αξίζει, όχι, επαναλαμβάνω, μόνο μέσα στον ελλαδικό χώρο, αλλά μια σύγχρονη πρωτεύουσα σε ένα πολύ κέριο σημείο στο χάρτη, ως η καρδιά, η πρωτεύουσα, θα έλεγα εγώ, της Βαλκανικής συνεργασίας. Δεν θέλω να λειτουργήσω φρεσκάροντας τη μνήμη σας, αλλά θα θυμάστε και ως δημότης ή κάτοικος της Αθήνας την καχυποψία, την λογική. Θυμάστε μια παλιά πινακίδα, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα έργα είναι μόνιμα. Ήταν το παλιό ανέκδοτο των παλιών κατασκευαστικών παρεμβάσεων τα προηγούμενα χρόνια. Λογική η καχυποψία, γι' αυτό κάνω αυτή την επισήμανση. Θέλω να μου επιτρέψετε όμως, επειδή το ζήτημα της ποιότητας της ζωής των πολιτών και της καθημερινότητας θα το δούμε και στη διάρκεια της κουβέντας, η συνέντευξη αυτή γίνεται λίγες ώρες μετά την επιστροφή σας από το Παρίσι, από τη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα. Ειλικρινά και ως πολίτης και ως γονιός, θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε τη δυνατότητα σε αυτή τη δημόσια συζήτηση, σε αυτή τη χώρα, να συζητάμε επί ώρες για αυτό. Νιώθω αυτή την ανάγκη. Αλλά είμαστε και λίγες ώρες πριν τη μετάβασή σας στις Βρυξέλλες. Και αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ στις 14 Δεκεμβρίου θα συμμετάσχετε στο γεύμα των ηγετών, όπου θα συζητηθεί το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Και σας το ρωτώ σε μια πόλη
που έχει ήδη κάνει βήματα αφομοίωσης, συνύπαρξης εκατοντάδες χρόνια πριν. Θέλω ένα σχόλιο σας για την παρέμβαση τους, που έχει παγώσει την Ευρώπη, δεν ξέρω δικαίως ή αδίκως. Θέλω μια πρώτη σας εκτίμηση, γιατί δεν σας δόθηκε η δυνατότητα να το σχολιάσετε από τη στιγμή που εκδηλώθηκε. Νομίζω ότι είναι μια άστοχη παρέμβαση. Και έχω την αίσθηση ότι... Θα λέγατε ότι είναι. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Σημασία έχει ότι είναι μια άστοχη, άκερη, άσκοπη και μια παρέμβαση η οποία δεν πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλες ελπίδες, πιθανότητες, ευτυχώς για μας, να υιοθετηθεί. Δεν θέλω να καταλογίσω προθέσεις. Σημασία έχει ότι βάζει ξαφνικά, εγώ θα έλεγα από το παράθυρο, στο τραπέζι, στην ατζέντα της Συνόδου, μια συζήτηση η οποία είχε λήξει με έναν τρόπο ο οποίος θα έλεγα ότι άφηνε ήδη πολλά ερωτηματικά για το μέλλον της Ευρώπης, διότι η συζήτηση αυτή αφορά, αν θέλετε, την ίδια την ιδιοσυγκρασία και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα είμαστε ένα σύνολο κρατών όπου ο καθένας θα κοιτάζει την πάρτη του ή και θα θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι μια αλακάρτη υπόθεση όπου μπορεί μόνο να έχει ωφέλη μέχρι εκεί που μπορεί να έχει ωφέλη και από εκεί και πέρα καμία συνεισφορά, ή θα είμαστε μια ένωση κρατών που θα μοιραζόμαστε τις ευθύνες και τα βάρη. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα συζήτηση για την επόμενη μέρα. Και αν θέλετε, όλη αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει και από την επίσκεψη Μακρόν και τις ομιλίες που κάναμε στην ΠΝΙΚΑ, αλλά ένας προβληματισμός που έχει διαπεράσει και την δομή της συζήτησης, της επίσημης συζήτησης της Συνόδου μέχρι και τον Ιούνιο του 2018, αφορά αυτό. Τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε στη θεσμική οργάνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ότι δεν μπορεί κάποιες χώρες που δεν αντιλαμβάνονται την ευρωπαϊκή ενοποίηση ως μια προοπτική διαμερισμού ευθύνης και βαρών, πως αυτοί δεν θα εμποδίσουν όλους τους υπόλοιπους να προχωρήσουν μπροστά. Είναι λοιπόν πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου έρχεται να δικαιώσει αυτούς τους λίγους που εμποδίζουν τη συζήτηση για να προχωρήσουμε όλοι οι υπόλοιποι μπροστά. Θα σας αυτό ήταν... επί της αρχής. Και σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος, κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να μασίσω τα λόγια μου αύριο. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πληγεί διπλά από λάθη και αδυναμίες της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στην οικονομική κρίση. Είναι πρόσφατες οι δηλώσεις του κ. Ντάισεμπλουμ ότι το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, αυτά που με άνεση αποδέχθηκαν και οι κυβερνήσεις τότε, έγιναν στο πόδι και με μοναδικό σκοπό να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και όχι η ελληνική οικονομία. Και βεβαίως μετά το 2015, δεν φτάνει που είχαμε την οικονομική κρίση, βρεθήκαμε και στο επίκεντρο της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης που έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, αυτό το βάρος δεν μπορεί να πέσει μονομερώς στους ώμους μιας μικρής χώρας. Η Ελλάδα είναι στο ανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Εμείς εδώ είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης και άρα οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, είτε ως πρόσφυγες είτε ως οικονομικοί μετανάστες, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι δεν έρχονται για να μείνουν στη χώρα των συνόρων, έρχονται για να πάνε στο κέντρο. Όταν λέτε δεν θα μασίσετε τα λόγια σας, τι ακριβώς εννοείτε, μπορείτε να το εξηγήσετε σε σχέση, φαντάζομαι, με τη συνέβρεσή σας την Παρασκευή το βράδυ, θα υπάρξει κριτική που θα επεκταθεί σε μια πιθανή ερμηνεία αυτής της παρέμβασης, γιατί αυτό που προτείνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε πρακτική αντιστοίχηση μπορεί να σημαίνει εγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και στη χώρα μας ή όπου αλλού. Είμαι πολύ καθαρός σε σχέση με αυτό που λέω και με αυτό που εννοώ. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, ή θα βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με υποχρεώσεις και δικαιώματα, και αντιστοίχως υποχρεώσεις και δικαιώματα θα έχουν και οι άλλες χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή που δεν μπορεί να έχει μονάχα υποχρεώσεις και να μην έχει δικαιώματα, όπως επίσης και οι άλλες χώρες δεν μπορούν να έχουν μονάχα δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Εμείς τηρούμε τις δεσμεύσεις μας σε όλο το πλαίσιο το θεσμικό, το ευρωπαϊκό. Πρέπει αυτές τις δεσμεύσεις να τις στηρίσουν και άλλες χώρες. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι σαφές ότι από την πλευρά μας δεν μπορεί
να γίνει και δεν θα γίνει αποδεκτό να ενταχθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου οποιαδήποτε φράση η οποία θα παραπέμπει σε μία αποδοχή του καταμερισμού, του ισότιμου καταμερισμού με τις ποσοστώσεις τις αντίστοιχες σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, στην αυτοκριτική που κάνει η κυβέρνηση υπάρχουν χειρισμοί που ευθύνονται για αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Είμαι βέβαιος ότι φτάνουν και σε εσάς. Είχατε και μία έκτακτη σύσκεψη προχθές για το προσφυγικό των δημάρχων στο Βόρειο Αιγαίο για την φιλοξενία και τη διαμονή των προσφύγων, για τα προβλήματα και τις πιθανές παραλήψεις της ελληνικής πολιτείας. Οι Έλληνες πολίτες, ο ελληνικός λαός σε πολιτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο έδωσε ό,τι καλύτερο είχε. Μένει να δούμε αν και η ελληνική πολιτεία, που εκπροσωπείται σε μεγάλο βαθμό και από την κυβέρνηση, έκανε ή κάνει αυτά που πρέπει για να μην οξυνθεί η κατάσταση περισσότερο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση στα... Ήσασταν λίγο σκληροί με τον δήμαρχο της Μυτιλίνης, αν δεν κάνω λάθος. Τον κατηγορήσατε για πολιτικά παιχνίδια, αναδεικνύοντας... Να απαντήσω συνολικά όμως, θα πω και γι' αυτό. Ξεκινώ από την παραδοχή ότι, και νομίζω ότι είναι αναμφίβολο αυτό, κατάσταση στα 5 νησιά πρώτης υποδοχής και ειδικότερα εγώ θα έλεγα στην Σάμο, στη Χίο και στη Λέσβο, όπου έχουμε και τα μεγαλύτερα έτσι, φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης προσφυγικού μεταναστευτικού πληθυσμού, σίγουρα δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι καλή και δεν είναι ευχάριστη και είναι και δύσκολη στην αντιμετώπιση της. Έχουμε να εφαρμόσουμε μια δύσκολη συμφωνία. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Να θυμίσω ότι οι ροές μειώθηκαν δραστικά. Από εκεί που είχαμε 5.000 την ημέρα, σήμερα έχουμε ακόμα δυστυχώς, διότι δεν έχουν εκμηδενιστεί, αλλά έχουμε ροές που είναι της τάξης των 80, 100, 120. Μα το σίγουρο δεν θυμίζουν αυτό που... Δεν θυμίζουν αυτό που είχαμε παλιότερα. Το πρόβλημα όμως που έχουμε είναι ότι ενώ υφίστανται ακόμα έστω και μειωμένες οι ροές, η διαδικασία που απαιτείται με βάση την ανάγκη να τηρήσουμε τις διεθνείς συμβάσεις σε ό,τι αφορά την διαδικασία απονομής ασύλου. Είναι αργή διαδικασία, πρέπει βεβαίως να επιταχυνθεί, είναι όμως αργή διαδικασία και επιπλέον αυτού δεν είναι μόνο ότι είναι αυτή καθεαυτή αργή διαδικασία, είναι και το γεγονός ότι όταν κάποιος αιτηθεί άσυλο πρέπει να περιμένει την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής. Ακόμα και αν δεν του δοθεί άσυλο, απορριφθεί δηλαδή το αίτημά του, υπάρχει δυνατότητα να κάνει αίτηση για δευτεροβάθμια εξέταση και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι και χρονοβόρο, αλλά φτάνουμε κάποια στιγμή και στο σημείο, κυρίως λόγω και της επιρροής στο πεδίο μη κυβερνητικών οργανώσεων, και να πω εδώ παρεπιπτόντως ότι τα χρήματα Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα δίνει στην ελληνική κυβέρνηση, τα δίνει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όπου έχουμε και πολλές περιπτώσεις όπου στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν ακυρωθεί το αίτημα για άσυλο και άρα δεν δικαιούται ο ετών την προστασία, είναι δύσκολο αυτός να εντοπιστεί για να γυρίσει πίσω. Άρα λοιπόν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην εφαρμογή της συμφωνίας. Εμείς από την πλευρά μας... Αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, δεν αναιρεί την υποχρέωση οι συνθήκες της καθημερινής διαβίωσης αυτών των ανθρώπων να είναι τουλάχιστον αξιοπρεπείς. Όμως πρέπει να παραδεχτείτε ότι όταν έχουμε κάποια κέντρα υποδοχής τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν 2.500 ανθρώπους και φτάνουν σε κάποιες στιγμές να φιλοξενούν 6 και 7.000 ανθρώπους, τότε και στο καλύτερο ξενοδοχείο να ήταν αυτή η φιλοξενία, οι 3 και 4 φορές η χωρητικότητα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Αυτό το πρόβλημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Και έχουμε τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αρνούνται, δικαιολογημένα ή μη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, να μπουν σε μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή στο πώς λειτουργούμε μέχρι σήμερα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις αν χρειαστεί για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής ασύλου αφενός, αφετέρου, για την δημιουργία καλύτερων συνθήκων, όχι για νέες δομές στα νησιά αυτά, καλύτερων συνθήκων προκειμένου να μην αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα που και εσείς αναφερθήκατε πιο πριν. Είναι καχύποπτες οι τοπικές κοινωνίες. Ενδεχομένως να έχουν το δίκιο τους. Με ποια έννοια να έχουν το δίκιο τους? Βλέπουν
ότι στις δικές τους τις πλάτες σηκώνει το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουν όλοι, και πρώτα απ' όλα η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι είμαστε στην ίδια μεριά του τραπεζιού. Σηκώνουμε μαζί τα βάρη. Αν καταρρεύσει η Ευρωτουρκική Συμφωνία, οι πρώτοι οι οποίοι θα υποστούν τις συνέπειες θα είναι οι νησιώτες μας. Άρα λοιπόν, τούτη την ώρα πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να κάτσουμε στην ίδια πλευρά, να συνεργαστούμε και να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, εφαρμόζοντας την συμφωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και οι διεθνείς συνθήκες, με πρώτη στο μέλημά μας τούτη την ώρα ποιο. Να παράσχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι το πρώτο μας μέλημα είναι ο άνθρωπος. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκα και στην αρχή στην ποιότητα ζωής. Έρχεται, οριμάζει και η ώρα αυτού του διαλόγου να μπούμε και στα ζητήματα της οικονομίας που αφορούν και την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής, αφορούν το μέλλον όλων μας. Πριν πάμε όμως στην οικονομία, παρακαλώ, και να κλείσουμε το θέμα του προσφυγικού, φαντάζομαι δεν θα επανέλθετε, να πούμε και, ότι το τελευταίο διάστημα, πέρα από την επιτάχυνση της διαδικασίας, έχουμε εφαρμόσει και ένα σχέδιο για την αποσυμφόρηση των νησιών και με την απομάκρυνση, την ταχύτατη δυνατή των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και μέσα από μια ουσιαστική συζήτηση που φαίνεται ότι κατέληξε, και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τη συνεργασία του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής με τους ομολόγους του στην Τουρκία, για να υπάρξει δυνατότητα μεταφοράς, επιστροφών μάλλον, εκείνων οι οποίοι δεν θα πάρουν άσυλο, όχι μόνο από τα νησιά, αλλά και από την ενδοχώρα, στο βαθμό που αυτές οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα είναι απόλυτα προσδιορισμένες και ταυτοποιημένες. Θα επιστρέψουμε στο προσφυγικό, γιατί έχει σχέση με τα ανθρώπινα ιδεώδη τα οποία οφείλει και υπηρετεί μια κυβέρνηση προοδευτική, αριστερή, ταυτόχρονα και για τους πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα και γεννήθηκαν και έχουν και αυτοί το δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά ξέρετε τι, επειδή σας ακούω πολύ συχνά και πρόσφατα κυρίως, να οριοθετείτε το καλοκαίρι του 18 ως μια αφετηρία, ένα βατήρα σε έναν πολυετή δρόμο αντοχής. Και θέλω να σας ρωτήσω πολύ απλά, είναι όντως μια αφετηρία, είναι η αρχή μιας νέας δοκιμασίας, είναι το τέλος? Πώς το οριοθετείτε μέσα στο μυαλό σας, απευθυνόμενος σε ανθρώπους που από το 2009 και μετά κουράστηκαν, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να το χρωματίσω διαφορετικά, κουράστηκαν να μπαίνουν ορόσημα που είτε για λόγους πολιτικής αναποτελεσματικότητας, είτε πολιτικού τυχοδιοκτισμού πολλές φορές, δεν εξυπηρετούνται. Για να λέγεται δίκιο, αλλά νομίζω και μάλιστα πιστεύω ότι αν κάναμε έτσι μια σφιγμομέτρηση να δούμε πόσοι πιστεύουν ότι θα έρθει αυτή η ώρα που ο λαός μας, η οικονομία μας, οι κυβερνήσεις μας θα στηρίζονται στις δυνάμεις τους για να σχεδιάζουν την οικονομική πολιτική της επόμενης μέρας, δεν το πιστεύουν ότι θα συμβεί. Όμως σας διαβεβαιώνω ότι θα συμβεί. Πιστεύω ότι η μέρα εκείνη που θα είναι πραγματικότητα η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια, που δεν αργεί, είναι λίγοι μήνες μετά από την πρώτη του έτους, είναι το επόμενο καλοκαίρι, θα είναι μια μέρα που πράγματι θα αναγνωρίσουμε ότι θα αλλάξει την ψυχολογία, θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε, θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε. Θεωρήστε με αφελή, κύριε Πρόεδρε, μεγάλη περιπέτεια. Σύμφωνα. Ο ελληνικός λαός, η χώρα βγαίνει από μια μεγάλη περιπέτεια. Θεωρήστε με αφελή, αλλά θα επιμείνω. Τι θα αλλάξει, ναι, τι θα συμβεί? Θα σας πω. Καταρχάς, επιτρέψτε μου λίγο χρόνο από την συνέντευξή μας για να σας εξηγήσω γιατί θα συμβεί. Γιατί, όπως είπα πιο πριν, έχει σημασία ο κόσμος να καταλάβει ότι εδώ δεν μιλάμε πια για μια υπόσχεση. Μιλάμε για μια πραγματικότητα που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο ένα και πιο ορατή. Όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, το 2010, σταδιακά χάσαμε τη δυνατότητα να δανειζόμαστε από τις αγορές. Μάλιστα, το 2010, τον Οκτώβριο,
το δεκαετές ομόλογο το ελληνικό άρχισε να ξεπερνάει, ήταν στο 4,9 και άρχισε να πηγαίνει 5 και πάνω. Σήμερα, μετά από 8 χρόνια, το ομόλογο το δεκαετές στις αγορές είναι στο 4,4. Από το 2000 ως το 2008 η ελληνική οικονομία δανειζόταν με μέσο όρο 4,7. Δηλαδή ήδη βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό το οποίο είναι πολύ πιο κάτω από αυτά που δανειζόμασταν πιο πριν. Ναι. Ευελπιστούμε, έτσι δείχνουν όλες οι ενδείξεις, ότι πηγαίνοντας και ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα, αυτό το ποσοστό, η τιμή του δεκαετούς ομολόγου θα είναι ακόμα πιο κάτω. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να δανειζόμαστε σε τιμές που δεν θα είναι ασύμφορες. Θα μπορούμε λοιπόν να εξυπηρετούμε τα χρέη μας και ταυτόχρονα να μπορούμε να σχεδιάζουμε αυτοδύναμα με βάση τις ανάγκες μας για την επόμενη μέρα. Ήδη το πενταετές ομόλογο που βγήκαμε με επιτυχία στις αγορές τον προηγούμενο Ιούλιο με 4,6 έχει πάει στο 3,55. Έχουμε δηλαδή μια αποκλιμάκωση που μας δείχνει ότι και σήμερα να θέλαμε θα μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές με μεγάλη επιτυχία και να πούμε ότι τελειώσαμε ως εδώ. Όμως θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο αυτές οι καλές τιμές των ομολόγων, αλλά θα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο για το επόμενο διάστημα. Και αυτό βεβαίως θα διασφαλιστεί με την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Άρα προσπαθώ να σας τεκμηριώσω ότι δεν πρόκειται εδώ για μία προσδοκία ή για μία υπόσχεση. Πρόκειται για κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη, έχει αρχίσει να οριμάζει ως πραγματικότητα και θα γίνει πράξη ολοκληρωτικά. Θα επιτρέψτε μου να σας διακόψω, κάνοντας λίγο τον συνήγορο της καλής ή κακής μνήμης, λέγοντας ότι αν θα ήσασταν θεατής μιας τέτοιας στιχομηθείας, ενός τέτοιου διαλόγου πριν από λίγα χρόνια, θα μπορούσατε να είχατε διατυπώσει το επιχείρημα ότι αυτή είναι η καλή πλευρά των αριθμών, που δεν αφορά τους ανθρώπους άμεσα. Αυτό τώρα. Με ρωτήσατε λοιπόν. Γιατί αυτό είναι και η πολιτική διάσταση. Οφείλω όμως να αναφερθώ στο μηχανισμό που μας οδήγησε στα μνημόνια. Οδηγηθήκαμε στα μνημόνια διότι η λαιλασία και η χρεοκοπία οδήγησε στην πλήρη αναξιοπιστία απέναντι στις αγορές. Τα τεράστια λίματα του 15% του ΑΕΠ οδήγησε στην αξιοπιστία απέναντι στις αγορές, που βεβαίως μας οδήγησε και σε μια ασφυξία. Και όταν εμείς επιχειρήσαμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας με μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση απέναντι στους εταίρους μας. Αυτό ήταν ο λόγος. Γιατί οι υπαλλήλοι σας αμφισβητούν, είναι μια συζήτηση. Να το κουβεντιάσουμε. Εγώ είμαι ανοιχτός να κουβεντιάσουμε και με όσες απόψεις και επιχειρήματα υπάρχουν από την άλλη πλευρά. Αλλά υπάρχει μια αντίφαση και στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Από τη μια μας λένε ότι κινδυνεύσαμε, φτάσαμε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και οδηγήσαμε τη χώρα σε μεγάλες απώλειες, και από την άλλη μας λένε ότι συμβιβαστήκαμε για να προχωρήσουμε στο τρίτο μνημόνιο. Ή το ένα ή το άλλο συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα και τα δύο. Η πραγματικότητα είναι αυτή την οποία έζησε ο κόσμος, διότι εμείς δεν κρύψαμε τίποτα πίσω από κλειστές πόρτες. Όλα ανοιχτά, όλα φανερά και όλα στην κρίση του ελληνικού λαού, ανά πάσα στιγμή. Με βάση ακριβώς αυτό που λέτε όμως, κύριε Πρόεδρε, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι ο πολίτης που μας παρακολουθεί, είτε το πείτε εσείς, είτε το ρωτήσω εγώ, το αν έχει αυξηθεί ο έμφυα, το αν θα χάσει το σπίτι του, την πρώτη του κατοικία, το αν μία σειρά από ζητήματα που έχουν πάντα διπλή ανάγνωση. Αλλά τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Ναι, δεν σύμφωνη. Έχει αυξηθεί ο έμφυα. Αυτό λέω, ότι ό,τι και να πούμε εμείς. Καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε. Σύμφωνη. Δεν αυξήθηκε, παραμένει. Τώρα γίνεται μια συζήτηση για τα αγροτεμάχια. Είναι και ευκαιρία να δώσετε και κάποιες απαντήσεις. Για Γιαννούλη, είναι μια ευκαιρία να δώσω κάποιες απαντήσεις και θα τις δώσω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρεθήκαμε μπροστά στην ανάγκη να πάμε σε ένα συμβιβασμό που εμπεριείχε ένα διάστημα διετές μιας ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής. Ήπιας μεν, προσαρμογής δε. Καθόλου ευχάριστο λοιπόν αυτό, όταν εμείς είχαμε δώσει τη μάχη για να μην υπάρχει άλλη προσαρμογή. Όμως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την προσαρμογή της πρώτης τετραετίας, πενταετίας 2010 Γενάρης 2015, που ήταν προσαρμογή 65 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την προσαρμογή που έχει γίνει αυτά τα 2,5 χρόνια, που είναι της τάξης του 3% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 5,4 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούμε αυτά να τα συγκρίνουμε. Μιλάει ακούω ο κύριος Μητσοτάκης για υπερφορολόγηση. Ξεχνάει ποιος έφερε την υπερφορολόγηση. Ποιος έφερε τον έμφυα. Εμείς δεν καταφέραμε να άρουμε βεβαίως αυτά τα βάρη.
αλλά προσπαθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε και τα βάρη να τα μοιράσουμε δίκαια, αλλά και τις δυνατότητες και το περίσσευμα να το δώσουμε δίκαια στον ελληνικό λαό. Ακριβώς και αυτό. Να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους από αυτά τα οποία θα ερχόντουσαν ή θα έρθουν στο μέλλον, αν δεν προνοήσουμε εμείς ώστε να μην έρθουν. Κύριε Πρόεδρε, και να μιλήσω, αν θέλετε, και με αριθμούς και με παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Επιλέξτε εσείς τον τρόπο. Απλά μετά από μια πρώτη μικρή διακοπή που θα κάνουμε, θα ήθελα να εισαχθούμε στο θέμα αυτής της συζήτησης με ένα πολύ απλό ερώτημα που θα απαντήσετε αμέσως μετά. Εάν τελικά έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι τα χρήματα που έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια πάρθηκαν από αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να τα δώσουν και όχι από αυτούς που άδικα μπαίνουν ως συνήθη υποζύγια των σκληρών δημοσιονομικών καταστάσεων. Αν θέλετε, κάνουμε μια διακοπή. Βεβαίως. Και το απαντάμε αμέσως μετά από λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. Ένας μεγάλος τυχερός βρέθηκε στη σημερινή κλήρωση του Λότο και κερδίζει 2.239.078 ευρώ και 44 λεπτά. Τουλάχιστον 300.000 ευρώ θα μοιράσει η πρώτη κατηγορία στην κλήρωση του Σαββάτου. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Μια μουσικοχορευτική παράσταση με έθιμα και δοξασίες του 12ήμερου σε ένα συνδυασμό θρησκευτικών και λαϊκών παραδόσεων. 14 και 15 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ιωάννης Τσάμης. Εχμάλωτοι νεροσταγόνων, δεν είμαστε παρά για πάντα ζώα. Τρέχουμε στις αθόρυβες πόλεις και τα μαγεμένα μανιφέστα δεν μας αγγίζουν πια. Πόσο εφικτή είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη σε ένα πλανήτη που εκπέμπει σως. La croissance que nous avons connue au XXe siècle est terminée. Μπορούν επιστήμονες και απλοί πολίτες να φέρουν στο φως εναλλακτικές λύσεις. Le but c'est de vivre de telle manière que les futures générations puissent aussi vivre pleinement. Επιστροφή στην ανάπτυξη. Tout est construit autour de la consommation. Ils ont réalisé que l'argent ne se mange pas. Μια ταινία ντοκιμαντέρ για την ανάγκη για συλλογικότητα. Πέμπτη βράδυ στις 10:30. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη τηλεοπτική συχνότητα της ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν τη διακοπή, με το ερώτημα αν έχετε πάρει χρήματα τελικά σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 3 χρόνια από αυτούς που μπορούσαν και είχαν τη δυνατότητα να τα αποδώσουν στη δημοσιονομική προσπάθεια, ή αν συνεχίστηκε η αδικία. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι, σας βεβαιώ, και ανθρώπινο. Είναι απολύτως ανθρώπινο και είναι απολύτως κέριο το ερώτημά σας. Έχει και ταξικό και πολιτικό πρόσημο. Και θα σας απαντήσω ως συνήθως, χωρίς να μασάω τα λόγια μου. Δεν ήταν καθόλου εύκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας και στην πρώτη και στη δεύτερη αξιολόγηση. Και δεν ήταν και καθόλου βέβαιο το πέρας αυτής της διαδικασίας. Άλλωστε δεν ήταν... Είναι γνωστό ότι η αντιπολίτευση είχε πάλι και όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι δεν θα καταλήξουν οι αξιολογήσεις. Βρεθήκαμε πολλές φορές μπροστά σε παράλογα αιτήματα από την πλευρά των δανειστών. Θέλω να σας μιλήσω με το χέρι στην καρδιά. Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα, για μένα που είμαι γνώστης των συνθήκων
της διαπραγμάτευσης και της αδύναμης θέσης στην οποία βρέθηκε η χώρα. Έτσι, στην αδύναμη θέση και φυσικά εξαιτίας της χρεοκοπίας της, την οποία την κάναμε εμείς, τη βρήκαμε, αλλά και της δημοσιονομικής ασφυξίας την οποία βρήκαμε εμείς και η οποία ήταν τεχνική, τεχνητή σε μεγάλο βαθμό. Το αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Και όχι μόνο το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, κάποιες φορές, ιδίως στην τρίτη αξιολόγηση που τελειώνει και πέραν των προσδοκιών. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπήρξαν αδικίες σχετικά με την επιμονή των εταίρων μας σε μια δημοσιονομική προσαρμογή που αφορούσε στοχευμένα τους συνταξιούχους. Υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι εμείς καταφέραμε και εξασφαλίσαμε σε μόνιμη βάση στον προϋπολογισμό 760 εκατομμύρια για 700.000 πιο ευάλωτους πολίτες μας, δημιουργώντας το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δεν υπήρχε αυτό. Στην πρώτη φάση αντιμετωπίσαμε την ανθρωπιστική κρίση, στη δεύτερη με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και με μια σειρά από μέτρα, όπως η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για αυτούς, αλλά και για 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Εμείς το κάναμε αυτό. Όχι μόνο κατεργήσαμε το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, αλλά δίνουμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό δεν ήταν εύκολο να συμβεί. Δεν μας είπαν περάστε. Το κερδίσαμε μέσα από σκληρή μάχη με τους θεσμούς. Επίσης, το γεγονός ότι. Κύριε Πρόεδρε, συγχωρείτε, το ότι δεν σας αναγνωρίζετε αυτό, μήπως είναι το αντίτιμο της υπερβολικής ρητορίας στη διάρκεια της πορείας σας προς την εξουσία? Εσείς το λέτε ότι δεν μας αναγνωρίζετε. Εγώ, όταν επικοινωνώ με τους πολίτες, μια χαρά μας αναγνωρίζετε. Ναι. Α, η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση. Ας το αναγνωρίζουν οι πολίτες. Είναι λογικό να μας το αναγνωρίζει η αντιπολίτευση. Αναμενόμενο. Όπως και άλλα, είναι αναμενόμενο. Εν πάση περιπτώσει, όλοι θα κριθούμε στο τέλος της ημέρας. Και νομίζω ότι κρινόμαστε για τις δυνατότητες που είχαμε σε αυτές τις συνθήκες και για τα αποτελέσματα που φέρνουμε. Από το 2014 έως σήμερα, η ανεργία στον τόπο έχει μειωθεί κοντά στις 6 μονάδες. Δημιουργήθηκαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ στην πρώτη περίοδο 10 μέχρι 15 είχαμε πάνω από 1 εκατομμύριο απώλειες σε θέσεις εργασίας στη χώρα. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι στην πρώτη πενταετία είχαμε 25% συρρήκνωση το καθάριστο εγχώριο προϊόντος, ενώ τώρα τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης 1,7 φέτος, 2,5% του χρόνου λέει η πρόβλεψη. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ θα κρυθούμε από τα αποτελέσματα. Και βεβαίως οι συνθήκες μέσα από τις οποίες αυτά τα αποτελέσματα τα επιτυγχάνουμε. Σε αυτά τα αποτελέσματα να προσθέσουμε και τα ζητήματα. Διατηρώ μεγάλη επιφύλαξη για το πώς μπαίνουν τα ζητήματα της ατζέντα σε αυτή τη χώρα. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Αλλά υπάρχει ένα μοσαϊκό που αρχίζει και διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένα μοσαϊκό. Για το ΕΝΕΜΦΙΑ, για τις πληστηριασμούς. Εκεί που απέτυχαν δύο κυβερνήσεις, Παπανδρέου και Σαμαρά, ερχόμαστε εμείς και πετυχαίνουμε. Γιατί σημαίνει αυτό, κύριε Γιαννούλη? Γιατί, κύριε Γιαννούλη, εμείς πετυχαίνουμε εκεί που αυτοί απέτυχαν? Δώστε μου μια απάντηση σε αυτό. Γιατί εμείς έχουμε νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι προηγούμενοι είχαν σαρώσει τα πάντα? Υπήρξε τρομακτική αποεπένδυση στη χώρα. Αυξήθηκε η ανεργία από το 12% στο 27%. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι εμείς καταστρέψαμε τη χώρα, καταστρέψαμε την οικονομία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά τα 3 χρόνια προχωρήσαμε και σε επιλογές δύσκολες που δεν ήταν δική μας επιλογή. Διότι τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, του δημόσιου προϋπολογισμού, δεν ανήκαν στην ελληνική κυβέρνηση. Ανήκαν στους δανειστές μας. Αυτά τα κλειδιά θα πάρουμε πίσω τον επόμενο Αύγουστο. Και αυτό θα είναι μια στιγμή ορόσημο για τη χώρα. Θα είναι ορόσημο για τη χώρα αυτό που θα συμβεί. Θα υπάρξει, κύριε Πρόεδρε, νομοθετική πρωτοβουλία για τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας? Θέλω μια υπεύθυνη απάντηση από τον άνθρωπο που μπορεί να τη δώσει, τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Εγώ προσωπικά, κύριε Γιαννούλη, δεν έχω καμία διάθεση να σώσω τις βίλες του 1,5 εκατομμυρίου με τις πισίνες και τους κακοπληρωτές τους στρατηγικούς που χρεοκοπήσαν τις επιχειρήσεις τους, βγάλαν τα λεφτά στο εξωτερικό και σήμερα δεν πληρώνουν μία. Διότι αυτά τα σπίτια βγαίνουν. Αυτά τα σπίτια αυτό βγαίνουν. Αυτό μπορώ να το εκλάβω και ως δέσμευση ότι δεν θα αφορά ή θα υπάρχει ευαισθησία για να την πρώτη κατοικία. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, η μετεξέλιξη του νόμου Κατσέλη, μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση του Σταθάκη στην πρώτη αξιολόγηση, το οποίο προβλέπει προστασία
Για χρέη έως 200.000 ευρώ και για αντικειμενική αξία έως 280.000 ευρώ προστασία, δεν τελειώνει το τέλος του 18 αυτό. Αυτό ισχύει εσαΐ. Τέλος του 18 τελειώνει ο χρόνος τον οποίο μπορεί κάποιος να υπαχθεί σε αυτή τη διαδικασία. Οι δε διαδικασίες πληστηριασμών που γίνονται και θα γίνονται το επόμενο διάστημα, σας υπογράφω και σας, εδώ θα είμαστε, δεν θα αφορούν σπίτια τα οποία θα είναι αυτό που όλοι ονομάζουμε λαϊκές κατοικίες. Θα είναι καραμπινάτες περιπτώσεις κακοπληρωτών. Διότι αυτά τα σπίτια οι τράπεζες θέλουν, με αυτές τις περιπτώσεις θέλουν να ξεμπερδέψουν. Και εγώ να το πω διαφορετικά. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, τι είναι πιο δίκαιο? Τι είναι πιο δίκαιο, να έχουν αυτοί οι άνθρωποι όπως ο προηγούμενος που ήταν από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου και εγώ έδωσα λεφτά στο εξωτερικό και βγήκε σπίτι αξίας 1,5 εκατομμυρίου και βγήκαν κάποιοι αφελώς, φαντάζομαι, φυσικά... αφελώς να πάνε στο ειρηνοδικείο να διαμαρτυρηθούν. Προφανώς δεν ξέρανε γιατί ποιος πληστηριασμός ήταν μέσα. Γι' αυτό το κάνανε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προς αυτό. Αλλά τι είναι πιο δίκαιο λοιπόν, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τώρα ή να εξηγιανθεί κάποια στιγμή επιτέλους το τραπεζικό σύστημα για να μπορούν οι τράπεζες να παίζουν το ρόλο τους? Ένα νέο ζευγάρι σήμερα που θέλει να χτίσει το μέλλον δεν μπορεί να πάρει δάνειο στεγαστικό. Δεν μπορεί, γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν. Αυτό είναι δίκαιο? Και παίρνουν και τα σπίτια αυτά που βγαίνουν στους πληστηριασμούς. Καταγγελία που έκανε οι ίδιες οι τράπεζες. Ναι, αυτό έχει να κάνει παθογένεια... με κάτι διαφορετικό όμως. Αυτό έχει να κάνει με το ότι θέλουν να εξασφαλίσουν τους ισολογισμούς τους. Αλλά ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ δεν θέλω να ανοίξω τώρα τη συζήτηση για τις τράπεζες συνολικά. Θέλω να πω όμως αυτό που αφορά τον κόσμο που μας ακούει. Γιατί πολύ μεγάλη σπέκουλα έγινε το προηγούμενο διάστημα από κάποιους που πολύ όψιμα νοιάστηκαν για τα κεραμίδια των βιοπαλαιστών. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει λαϊκή κατοικία η οποία θα βγει στο σφυρί. Η διαδικασία όμως των πληστηριασμών πρέπει να προχωρήσει για να εξηγιανθούν οι τράπεζες. Και θα αφορά στρατηγικούς κακοπληρωτές και θα αφορά καραμπινάτες περιπτώσεις για τις οποίες όποιοι σπέβδουν ή όποιοι τολμήσουν να σπεύσουν να τους υπερασπιστούν θα πρέπει να ντρέπονται. Το είπα και νωρίτερα, το κρατώ ως δέσμευση για να το χρησιμοποιήσουμε όποτε χρειαστεί, γιατί υπάρχει και μια πολιτική επιδίωξη συνέπειας λόγων και πράξεων στην πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, έχω έναν πολύ καλό φίλο. Μιλάμε καθημερινά. Δεν σας συμπαθεί πολύ ιδιαίτερα. Και ξέρετε γιατί δεν σας συμπαθεί? Είναι τρίτη γενιά επιχειρηματίας, έμπορος ποτών στην Κατερίνη. Έχει ένα κουσούρι, είναι έντιμος επιχειρηματίας μέχρι βλακείας σε σχέση με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Και αυτό που περιμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί μιλήσαμε για τις ευπαθείς ομάδες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τους ανθρώπους που πραγματικά δεν είχαν να φάνε πριν από λίγα χρόνια, αυτός όμως περιμένει τη μείωση της φορολογίας, είναι ο άνθρωπος που στεναχωριέται, υπάρχει και εποχική διάσταση στην επιχείρησή του κάθε καλοκαίρι, στεναχωριέται όταν χρειάζεται να διώξει κάποιον από τους εργαζόμενους, περιμένει τη μείωση της φορολογίας και την αναγνώριση αυτού του είδους των επιχειρηματιών, των εντύμων μέχρι βλακείας, ότι είναι πραγματικά κομμάτι ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Τι εισοδήματα έχει ο φίλος σας? Ορίστε. Τι εισοδήματα έχει? Σχετικά καλά. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν με συμπαθεί. Όχι, λοιπόν. Απλά θέλω να σας πω. Γιατί το λέω ότι ίσως αυτός να είναι ο λόγος που δεν με συμπαθεί? Υπερβάλλω και αστειεύομαι. Μα και εγώ όμως θέλω να δώσω αυτή τη διάσταση ότι, κοιτάξτε, η προσαρμογή την οποία ήμασταν υποχρεωμένοι να προβούμε ήταν συγκεκριμένη. Βρήκαμε πλεονάσματα στο 4,5% και κάναμε μια συμφωνία για να τα πάμε στο 3,5%. Το 16 και το 17 που εμείς δώσαμε απόδοση για κοινωνικό μέρισμα, ο κ. Σαμαράς μας είχε δεσμεύσει για 3,5% και 4,2% πλεόνασμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουμε μέρισμα όταν να φτάσουμε τους στόχους. Εμείς φτάσαμε τους στόχους και δώσαμε μέρισμα γιατί πήγαμε σε μια πιο επίγεια προσαρμογή. Και είχαμε 0,75, 1,5 και, συγγνώμη, 1,75 και μετά 3,5. Άρα λοιπόν, αυτή την προσαρμογή που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε για να πιάσουμε τους στόχους, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να την κατανείμουμε όσο πιο δίκαια γίνεται στους φορολογούμενους, στους Έλληνες πολίτες. Η δίκαιη λοιπόν αυτή κατανομή προστάτευσε. Αυτή ήταν η μεροληψία μας. Έρχεται η ώρα τους πιο αδύναμους και έριξε δυστυχώς βάρη σε αυτούς οι οποίοι είχαν
μεγαλύτερες δυνάμεις να ανταπεξέλθουν. Πού βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα? Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται σε αυτό που είπατε πιο πριν, στη λέξη ένδυμος. Διότι εάν ήταν όλοι σαν τον φίλο σας... Αν δεν ήταν έτοιμος, κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν όλοι σαν τον φίλο σας, τότε τα βάρη που θα επομίζονταν ο φίλος σας και οι έντιμοι φορολογούμενοι θα ήταν πολύ λιγότερα. Το πρόβλημα λοιπόν που βιώνουμε και ως κοινωνία και ως οικονομία και είναι και μια από τις βασικές αιτίες που μας οδήγησε στη χρεοκοπία, δεν είναι ότι έρχεται αυτή η κυβέρνηση και λέει εφόσον έχω αυτά τα βάρη να σηκώσω, πώς θα τα κατανείμω, θα προσπαθήσω να δω ότι αυτός που δεν έχει δυνάμεις να πάρει τα λιγότερα και αυτός που έχει να πάρει τα περισσότερα. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι φεύγουν από την εξίσωση και φεύγουν παρανόμως. Θα κάνω... Διότι ο φίλος σας δεν έφτιαξε offshore εταιρεία. Όχι. Δεν έκανε φοροδιαφυγή. Δεν είναι αυτός σαν πολλούς άλλους που δεν δηλώνει τα εισοδήματά του ή τα αποκρύβει και γι' αυτό έχει πληρώσει ένα αβάσταχτο βάρος. Εδώ λοιπόν είναι η συλλογική ευθύνη και της δικής μας κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ζητάει όμως κάτι απλό, αφού το προσωποποιούμε ή το δραματοποιούμε με αυτόν τον τρόπο και φαντάζομαι έχει ενδιαφέρον. Ζητάει κάτι πολύ απλό. Ζητάει ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο και αναπτυξιακό. Ζητά μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Ξέρετε, θα μου ασκήσουν κριτική οι συνάδελφοί μου, με καλά δε ρώτησε στον Πρωθυπουργό για το θέμα της δικαιοσύνης. Σας βεβαιώ ότι όταν μιλάμε καθημερινά. Θα σας ρωτήσω. Αλλά με τους απλούς καθημερινούς πολίτες και όχι δημοσιογράφους ή πολιτικούς, η έννοια δικαιοσύνη δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Έχει σχέση με το ότι για να βρεις το δίκιο σου θα χρειαστείς 7 ή 8 χρόνια με την απονομή της δικαιοσύνης και τους ρυθμούς, όχι για την ποιότητα. Κύριε Γιαννούλη, αν υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έκανε τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις και στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη, είμαστε εμείς. Διότι εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαμε. Στο πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης παίρνεις δικάσιμο. Δεν έχετε καμία, έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά ήμασταν εμείς που προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις που είχαν στιβαχθεί χρόνια και στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στον επιθυμητό ρυθμό και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και να μας προβληματίσει. Αλλά και τον κώδικα αλλάξαμε εμείς σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία προχωρά στον θεσμό του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος δεν θα είναι διορισμένος από την κυβέρνηση, των Υπουργείων, που εδώ αλλάζει ένας υπουργός και παίρνει μαζί του όλη τη δομή και φεύγει. Και πλέον θα υπάρχει θεσμική μνήμη στα Υπουργεία. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει καμιά κυβέρνηση. Είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι προχωρήσαμε αξιοκρατικές διαδικασίες στην διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Βεβαίως υλοποιώντας ένα σχέδιο και με την τεχνική βοήθεια εταίρων μας, αλλά που κανένας άλλος δεν τόλμησε να το κάνει. Δεν υπάρχει αφιβολία όμως ότι πρέπει να γίνουν ακόμα μεταρρυθμίσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Και να σας πω και κάτι. Με το που θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια, θα πρέπει, και εμείς θα το κάνουμε αυτό, για την επόμενη περίοδο, την μετά το 18 περίοδο, η ελληνική κυβέρνηση θα είναι αυτή η οποία θα προτείνει το δικό της μεταρρυθμιστικό σχέδιο, διότι οι μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να τελειώσουν τον Αύγουστο του 18. Ακριβώς. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που υπάρχει στο μυαλό σας σε σχέση με το παραγωγικό πρότυπο αυτής της χώρας, που είναι ίσως και η μεγαλύτερη πρόκληση όλων όσων θα έπρεπε να συζητάμε. Τι πρέπει να αποκτήσει αυτή η χώρα ως στόχευση, ως προοπτική, για να μπορούν τουλάχιστον τα παιδιά μας να μην συναντάνε καθημερινά αυτά τα αποκαίδια που λέγεται καθημερινότητα στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν αυτό αρκεί να το κάνει μια κυβέρνηση 153 βουλευτών, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί την επόμενη φορά να μας δώσει περισσότερος ο ελληνικός λαός. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Το Σεπτέμβριο του 18 εννοείται ή του 19. Άξι όσων γνωρίζετε, φαντάζομαι πολύ καλά, η συνταγματική θητεία μας λήγει τον Σεπτέμβριο του 2019. Και τότε θα γίνει. Σε αυτό θα επιμείνετε, θα είστε δηλαδή ο πρώτος πρωθυπουργός μνημονίου ή συμφωνίας που θα ολοκληρώσει τετραετία? Δεν ξέρω αν θα είμαι ο πρώτος που θα ολοκληρώσει τετραετία. Είναι βέβαιο ότι θα είμαι ο πρώτος που θα βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο, οι άλλοι μας έβαλαν σε αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι όσο απομακρυνόμαστε από την κρίση, τόσο περισσότερο οι Έλληνες ησυχάζουν και σκέφτονται, όχι με βάση την, αν θέλετε, την επιχειρηματολογία την τρέχουσα και
μια οξύτητα λόγου, χωρίς δηλαδή νυφαλιότητα, αλλά σκέφτονται με όρους πολιτικούς και με όρους μέλλοντος. Εγώ επιδιώκω και επιθυμώ η επόμενη εκλογική αναμέτρηση τον Σεπτέμβρη του 19 να είναι μια εκλογική αναμέτρηση που αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Λέτε και οι πολιτικές δυνάμεις να κρυθούν και για αυτά που κάνανε, βεβαίως, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και εμείς θα κρυθούμε σε σχέση με το τι παραλάβαμε και που θα έχουμε οδηγήσει τη χώρα σε ασφαλές λιμάνι. Εμείς παραλάβαμε μια ενεργεια στο 27. Θα την παραδώσουμε κάτω από 17. 10 μονάδες. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα που ήταν στο χείλος του γκρεμού. Θα παραδώσουμε μια χώρα, βεβαίως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, με δυσκολίες, αλλά μια χώρα η οποία θα βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρώπης, στην Ευρωζώνη, με ανακτημένη το κύρος της και το δυναμικό της, το δυναμισμό της σε διεθνές επίπεδο, παράγοντα και πυλώνα σταθερότητας και μια οικονομία η οποία θα τρέχει με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, μια ενεργεία που θα αποκλιμακώνεται και βεβαίως με κοινωνική δικαιοσύνη, την οποία δεν την είδαμε ούτε στα χρόνια της ανάπτυξης, ούτε στα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Και εκεί θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός για αυτά που κάναμε. Αλλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, το κρίσιμο θα είναι και το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα. Και εγώ θέλω να εστιάσω μετά το καλοκαίρι του 18 τη συζήτηση την επόμενη μέρα. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλά κακοσχήματα που πρέπει να αλλάξουν και θα κρυθούμε όλοι για τις θέσεις μας απέναντι σε αυτά. Εμείς, πέρα από τη μεταρρυθμιστική διάθεση που επιδείξαμε μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου, διότι είναι κοινή παραδοχή που πλέον αποτυπώνεται σε όλο το διεθνή τύπο, από τις αναλύσεις στην Deutsche Bank μέχρι τη Wall Street Journal και παντού, για τις μεταρρυθμίσεις που δεν έκανε ποτέ άλλοτε καμιά κυβέρνηση, όχι στην Ελλάδα, σε παγκόσμια κλίμακα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μεταρρυθμίσεις. Διότι οι άλλοι δεν κάνανε μεταρρυθμίσεις, κάνανε δημοσιονομική προσαρμογή, κόβανε συντάξεις. Εμείς προχωρήσαμε και προχωράμε σε δομικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά λέω, επαναλαμβάνω, ότι η μεταρρυθμιστική μας διάθεση και δυναμική δεν τελειώνει μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου. Εμείς έχουμε μεγάλη έγνοια για αυτό που ονομάσατε εσείς δικαιοσύνη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά από επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται υπό την αίρεση γραφειοκρατικών διαδικασιών και αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το γνωρίζετε αυτό? Γνωρίζω επίσης, κύριε Πρόεδρε, ότι σήμερα διάβασα. Ξέρετε ότι ένας πολίτης, για να βρει το δίκιο του. Διάβασα σήμερα τα αποτελέσματα του κυρίου Φλαμπουράρη για την παρέμβαση υπέρ της καθημερινότητας των πολιτών. 7.600 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην καθημερινότητα του πολίτη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλος αριθμός για μια χώρα. Και δεν περιποιεί η τιμή όμως και για την κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και εμείς δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από αυτή την πραγματικότητα. Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι έχουμε εξασφαλίσει τα κονδύλια σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος για τα σχολικά γεύματα και κολλάμε μέσα σε μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες όπου τρέχουμε αγώνα δρόμου για να προλάβουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε και κολλάμε στα γρανάζια ενός μηχανισμού ο οποίος πολλές φορές μας ξεπερνάει. Δεν το λέω για δικαιολογία. Θα κρυθούμε από αυτό. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχομαι όμως στο κομμάτι των θεσμικών αλλαγών. Παιδεία. Υγεία. Εγκαινιάσαμε τις τοπικές μονάδες υγείας στο τόπο, στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι εμβληματική μεταρρύθμιση. Στην παιδεία, η αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η αναβάθμιση των πανεπιστημίων της χώρας και της τριτοβάθμιας. Η αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου μας. Όπου στο Λύκειο τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και είναι ως πάρεργο των εξεταστικών, των φροντιστηρίων και της εξεταστικοκεντρικής δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης μιας επιχείρησης, λειτουργίας μιας επιχείρησης, τομές στην επιχειρηματικότητα. Πώς η χώρα θα βγει από την κρίση χωρίς ανάπτυξη και πώς θα έρθει η ανάπτυξη αν δεν περάσουμε από το Brexit, το Green Vest που είχα πει και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά λύστε μου μια απορία και δικαιολογήστε μου και την άγνοια πιθανώς. Αυτά θα συμβαίνουν ή θα συμβούν σε ένα χρόνο, δηλαδή από το καλοκαίρι του 18 μέχρι το Σεπτέμβριο του 19. Συμβαίνουν και θα συμβούν και όλα. Γιατί για παράδειγμα, θέλω να σας θυμίσω, λέτε για δικαιοσύνη και εγώ θα επιμείνω, μάλλον θα αποφύγω τις σιρήνες που μπαίνουν στη διαδικασία μιας κουβέντας που έχει ήδη την απάντηση περί σεβασμού της δικαιοσύνης των αποφάσεων αλλά και της κριτικής. Γιατί για παράδειγμα μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια δεν μπορούσε να γίνει μια θεσμική μεταρρύθμιση έτσι ώστε η δικαιοσύνη, η ηγεσία της να μην αποτελεί απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου? Σας το ρωτάω σαν πολίτης. Γιατί δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα εξυγίανε την δικαιοσύνη ή μπορεί να δημιουργούσε
ένα πλαίσιο, αν θέλετε, ακόμα πιο νοσηρό. Και στη σχέση της εκτελεστικής με τη δικαστική εξουσία και στο ρόλο της δικαστικής εξουσίας αυτού καθεαυτού. Διότι εν τέλει περιπτώσει τις κυβερνήσεις τις ανεβάζει και τις ρίχνει ο ελληνικός λαός. Και οι κυβερνήσεις βεβαίως οφείλουν να σέβονται τις αυτόνομες διαδικασίες της δικαιοσύνης, της δικαστικής εξουσίας, οφείλουν να μην παρεμβαίνουν και εμείς είμαστε σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι παρεμβαίνουμε. Κάθε άλλο θα έλεγα. Δυσφορία υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Σας αλλά το λέω και σαν πρόσωπο, σαν όταν βλέπω, δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι τελείως αντίθετες με το περιδικαίου αίσθημα του μέσου Έλληνα πολίτη, και εγώ ως πολίτης έχω το δικαίωμα της κριτικής. Δεν είστε ένας απλός πολίτης όμως. Έχετε ένα ειδικό βάρος και εσείς και οι υπουργοί της κυβέρνησής σας που έχει μεγάλη διαφορά. Ένας λόγος παραπάνω. Όταν βλέπω, για παράδειγμα. Ένας λόγος παραπάνω να είστε πιο προσεκτικοί. Ένας λόγος παραπάνω. Για να μην υπάρχει επηρεασμός. Με συγχωρείτε, προσεκτικός απόλυτα. Αλλά ένας λόγος παραπάνω όταν βλέπω φαινόμενα όπου οι δικαστές επιχειρούν ή επιθυμούν να βγάζουν αντισυνταγματικούς νόμους που αφορούν τα δικά τους εισοδήματα. Ή όταν επιθυμούν ή επιχειρούν να και σπέβδουν προκειμένου να μην ελέγχονται όπως όλοι οι υπόλοιποι έχοντες θέση ευθύνης, τότε και εγώ και ως πολίτης αγανακτώ, αλλά και ως έχουν την βαρύνουσα ευθύνη, με εξέλεξε ο ελληνικός λαός, προφανώς όχι για να κρατάω την γνώμη μου μέσα μου, οφείλω να εκφράζω αυτή τη δυσαρέσκεια. Και οφείλω να το κάνω και για την προστασία του ή του θεσμού της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Υπάρχει και το συζητήσαμε και νωρίτερα για το παραγωγικό πρότυπο, για το αναπτυξιακό πρότυπο. Όλα αυτά όμως, επειδή επενηχθήκατε και αναφερθήκατε στην έκθεση της Deutsche Bank, έχει και μια υποσημείωση, αν δεν κάνω λάθος, στο τέλος, ή μια σημείωση για την πολιτική σταθερότητα, κύριε Πρόεδρε. Σας κατηγορούν ότι είστε διχαστικός, ότι ανεβάζετε τους τόνους και προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια διαφοροποίηση των καλών και των κακών. Μια κατηγορία που δεν την ακούτε πρώτη φορά από εμένα. Για σας η έννοια διχασμός τι είναι, πώς την ερμηνεύετε? Κοιτάξτε, με έχουν κατηγορήσει για πάρα πολλά. Γενικά ένα σύστημα. Το διχαστικό είναι επίκαιρο σε σχέση και με την πολιτική ηρεμία που θέλει ο τόπος για να βγει από την κρίση. Γι' αυτό επιμένω. Δεν νομίζω να υπήρχε ποτέ άλλοτε μεγαλύτερη κοινωνική ηρεμία από αυτή που έχουμε τα τελευταία τρία χρόνια, εφαρμόζοντας μια πολιτική η οποία έχει προβλήματα. Δεν είναι αυτή η οποία εμείς επιθυμούμε. Θυμηθείτε τι γινόταν στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Ακούω το επιχείρημα αυτό. Δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος με όλους, κύριε Γιαννούλη. Δεν μπορούμε να είμαι ευχάριστος με αυτούς οι οποίοι εν πάση περιπτώσει οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και λιλάτισαν τη χώρα και σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο. Δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος με αυτούς οι οποίοι βλέπουν να χάνουν τα προνόμια τους. Δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος με αυτούς οι οποίοι είχαν συνηθίσει να παρεμβαίνουν στις κυβερνήσεις, προκειμένου οι κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη, προκειμένου αυτοί να γλιτώνουν διώξεις, ποινικές διώξεις. Πώς το κάνω εγώ αυτό? Και ας έχουν όσα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ας με λένε διχαστικό, ας με λένε εμπεριστή, ας με λένε ό,τι θέλουν. Εγώ θέλω να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Και η συνείδησή μου λέει ότι αυτός ο τόπος που για πολλά χρόνια πλήρωσε λάθη και αδυναμίες έχει αυτή τη στιγμή δυνατότητες να φύγει μπροστά, αλλά για να φύγει μπροστά πρέπει να αποκαταστήσουμε υγιενείς αδικίες και αδυναμίες. Κύριε Πρόεδρε, και εμένα, αν θέλετε, με εξέλεξε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Προκειμένου να προστατεύσω τους πιο αδύναμους. Όχι να προστατεύσω τους ισχυρούς. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τα έχω καλά με όλους. Ποια είναι η γνώμη σας για τον ελληνικό τύπο σήμερα, έντυπο και ηλεκτρονικό? Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας. Θα έλεγα όμως ότι η αξιοπιστία είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το πολιτικό σύστημα και οι θεσμοί και τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει ένα θέμα όμως που έχει να κάνει με την παραγωγή και διάχυση ψευδών ειδήσεων, στο οποίο βεβαίως μόνο οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι μέσα από την χρήση τους και την κριτική αποτίμηση της κάθε είδησης που βλέπουν μπροστά τους θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι η κρίση του τύπου έχει να κάνει με δύο κρίσιμα ζητήματα. Η κρίση αξιοπιστίας, μάλλον θα έλεγα, στην Ελλάδα έχει να κάνει με δύο κρίσιμα ζητήματα. Πρώτον, με το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης εκπέμπουν δίχως αδειοδότηση, είναι έξω από ένα στοιχειώδες πλαίσιο που κάθε ευνομούμενη πολιτεία οφείλει να βάλει. Και είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι επιχειρούμε, με όλα αυτά τα παραλυκόμενα και τις συγκρούσεις τις οποίες είδατε το προηγούμενο διάστημα, να βάλουμε μια τάξη. Και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ότι πλέον, ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης διάχυσης των κοινωνικών δικτύων, ο έντυπος κυρίως τύπος δεν μπορεί να αποφέρει κέρδη στους ιδιοκτήτες, είναι απολύτως ζημιογόνος, και τα τηλεοπτικά μέσα είναι σε μεγάλο βαθμό στην ίδια μοίρα, και άρα η επιρροή παραγόντων της οικονομικής ζωής, οι οποίοι επιχειρούν να αποκτήσουν ανάστημα μέσα από την παρέμβασή τους στην πολιτική και την κοινωνική ζωή, χάνοντας χρήματα, αλλά ευελπιστώντας να τα βγάλουν με άλλον τρόπο μέσα από τις οικονομικές τους δραστηριότητες, αυτό το γεγονός καθιστά ευάλωτα σήμερα τα μέσα ενημέρωσης απέναντι στην αντικειμενικότητα, απέναντι στον πλουραλισμό και απέναντι στην αλήθεια. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ? Γιατί δημιουργείται η εντύπωση ότι η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα είναι γιατί του ασκείται σκληρή κριτική. Διαβάζω συχνά αναφορές ότι αυτή η θέση ατσαλώνεται από την πλευρά σας γιατί δεν αντέχει να του λένε άσχημα πράγματα. Νομίζω ότι σας εξήγησα. Είμαι αυτός που έχω δεχθεί τη σκληρότερη κριτική από τη μεγαλύτερη μερίδα μέσων ενημέρωσης, από κάθε άλλο πρωθυπουργό. Οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είχαν συνηθίσει να βρίσκονται σε ένα ροζ συννεφάκι. Εγώ αντιθέτως ούτε το επεδίωξα, ούτε θέλω να βρίσκομαι έξω από την κριτική, στο απειρόβλητο, και ούτε έχω να κρύψω και δεν κρύβω και τίποτα. Δεν κρύβω τίποτα. Και ούτε θέλω, επαναλαμβάνω, να είμαι σε πλαίσιο προστασίας. Δεν το έχω ανάγκη εγώ αυτό. Εμένα, αν θέλετε, Οφείλω να καταθέσω. Ο καθένας έχει κάποια πλεονεκτήματα και ως χαρακτήρας κάποια μειονεκτήματα. Εγώ νομίζω ότι το πλεονέκτημά μου είναι ότι μπορώ να επικοινωνώ απευθείας και άμεσα, χωρίς προστατευτικούς κλειούς. Οφείλω να καταθέσω. Δεν χρειάζομαι λοιπόν εγώ καλοπισμό, δεν χρειάζομαι να έχω απέναντί μου τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος να μου στέλνει σημειώματα για το τι ερωτήσεις, να του στέλνω σημειώματα για το τι ερωτήσεις θα κάνει. Το σημείωμα αυτό είναι προσωπικό μου, είναι δικό μου, έτσι δεν είναι? Δεν είστε και στο Sky, εσείς στην S3, είστε, όπως γνωρίζω. Λοιπόν, εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια. Και ποτέ δεν τα επιδίωξα. Άλλοι τα επιδιώκουν αυτά. Και άλλοι πρωθυπουργοί ήταν σε προστατευτικούς κλειούς. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να αναρωτηθεί ο κάθε τηλεθεατής που μας βλέπει, γιατί λοιπόν αυτή η κυβέρνηση έχει υποστεί τη σφοδρότερη κριτική από όλες τις κυβερνήσεις μεταπολίτευσης, ενώ έχει επιφέρει 5 αποτελέσματα. Δεν τα έκανε όλα σωστά, αλλά διάολο δεν τα έκανε και όλα στραβά. Αυτή λοιπόν η επιθετικότητα, αυτή η κριτική, με κάτι άλλο έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να συμβιβαστεί με μεγάλα συμφέροντα. Δεν θα κάνουμε εμείς τη γέφυρα ανάμεσα στη δικαστική εξουσία και σε αυτούς που έχουν ανοιχτές ποινικές υποθέσεις ή φορολογικές υποθέσεις. Τελεία και παύλα. Κύριε Πρόεδρε, τρεις πολύ σύντομες απαντήσεις, γιατί σε λίγο πρέπει να ταξιδέψετε για τις Βρυξέλλες. Πιστεύετε ότι είναι καθαρός, ότι είναι έντιμος πολιτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας συμπαθής πολιτικός που κουβαλάει πολλά βαρύδια και από το παρελθόν του και από το παρόν του. Δεν θέλω να κρίνω τις προθέσεις του. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Θέλω να πω όμως ότι κάθε πολιτικός και ιδιαίτερα οποιοδήποτε θέλει να διεκδικήσει ανώτατα αξιώματα οφείλει να μην αφήνει καμία σκιά και σε σχέση με τα εισοδήματά του και σε σχέση με την δραστηριότητα την επιχειρηματική, τη δική του και της οικογένειάς του και σε σχέση βεβαίως με τις προθέσεις του, όχι με τις προθέσεις του, με τις θέσεις του για το αύριο της χώρας. Από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς κρίνεται. Και εγώ κρίνομαι πολύ περισσότερο ως πρωθυπουργός, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Πώς θα θέλατε να αφηγηθούν την ιστορία του πατέρα τους στα παιδιά σας μετά από λίγα χρόνια, όταν πλέον και η ιστορία, δεν ξέρω πότε, εσείς θα ορίσετε το πόσα χρόνια, πώς θα θέλατε να μιλούν για τον πατέρα τους στα παιδιά σας οι πολιτικοί αναλυτές του μέλλοντος? Μια ερώτηση την οποία
Ναι, εγώ θα ήθελα να... και αν θέλετε αυτή είναι και η, και η βασική μου επιδίωξη. Είναι να ανεξάρτητα από τα λάθη τα σωστά, γιατί ο καθένας κάνει λάθη. Είναι να καταγραφεί η πολιτική μου παρουσία ως μια πολιτική παρουσία επιδίωξης, στήριξης του δίκαιου, της ισότητας και της δημοκρατίας. Με τα λάθη που μπορεί να έχει κάνει ο καθένας. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, σε αυτά τα 3 χρόνια διακυβέρνησης, μας πιστώνουν πολύ λάθη, αλλά ούτε ένας δεν μπορεί να μας πιστώσει ιδιοτέλεια, νομίζω ότι είναι ένα γεγονός που πρέπει να εκτιμηθεί από την πλειονότητα των πολιτών που μας παρακολουθούν. Θα μου πείτε, μα αυτό είναι αυτονόητο. Δυστυχώς τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα δεν υφίστανται όλα τα χρόνια που ζήσαμε. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν ξανά στο ερώτημά σας, γιατί με συγκινεί. Νομίζω ότι αυτό που θα επιθυμούσα κάποια στιγμή, γιατί θα έρθει και αυτή η στιγμή, όλοι φαντάζομαι που διατελούμε σε δημόσιους ρόλους, κάποια στιγμή θα πρέπει να αφήσουμε τη θέση μας σε νεότερους και αξιότερους. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα ήθελα να μείνει. Ότι πάλεψα για το δίκιο. Ζει ένας πρωθυπουργός στην ηλικία του. Όσον βλέπετε, ζει με την έννοια ότι αναπνέει και μιλά. Βιολογικά ζει. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να απολαύσει την ηλικία του, να ζήσει την ηλικία του. Ίσως το ότι βρίσκομαι σε αυτή την ηλικία θέση του πρωθυπουργού έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Καλά, εμάς τους 50 μας έχετε καταστρέψει. Λοιπόν, το θετικό είναι ότι έχω αντοχές. Ναι. Και πείσμα, μεγάλο πείσμα. Είμαι σκληρό καρύδι. Το αρνητικό είναι ότι, ναι, προσωπική ζωή δεν έχω. Αυτό που έχω καταφέρει να έχω όμως είναι να διατηρήσω έστω αυτές τις λίγες στιγμές καθημερινά που βρίσκομαι με τα παιδιά μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Απολογούμε για το ότι δεν ανοίξαμε και άλλα ζητήματα μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν, μία σειρά από ζητήματα. Θέλω να σας δεσμεύσω και την επόμενη φορά να υπάρξει αυτή η δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και για τις απαντήσεις που δώσατε στην ΕΡΤΡΙ απόψε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία σύντομα να τα ξαναπούμε για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Καλά, εδώ έλεγα νωρίτερα για αστειευόμενος, για να ευνοήσετε τον Τζακαλώτο τώρα που περνάει τον προϋπολογισμό. Πάω Παναθηναϊκός 4-0. Τι άλλο αφήστε να κάνετε. Αυτό, αφήστε το καλό. Γιατί μας πονάει. Πονάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολουθήσατε απόψε το βράδυ, έχοντας η ΕΡΤΡΙ φιλοξενούμενο τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εδώ από το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας νύχτα.